Τον πατέρα σου είναι πολύ ωραία ιστορία. Πάω, βάζω τα γαρίφαλα στον τάφο και παίρνω από το φίλο του τον Αργύρη, από το πουκάμισο που με έχει το ψηφοδέλτιο. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λέγανε τότε. Έλα. Το παίρνω κατευθείαν. Έχουμε. Καθοδηγητής. Ή οδηγητής. Εντάξει, εντάξει. Τις εφημερίδες. Από Τετάρτη, από Πέμπτη τώρα δηλαδή. Μάλλον. Του ριζοσπάστη και της αριστεράς. Ναι. Πατέρας μου ήταν αριστερός, έκανε στο γράμμα. Καλά, εντάξει. Πέταξε το όπλο. Του πήγαινε για στρατοδικείο και επειδή ήταν ελεύθερος σκοπευτής, τον κάνανε στραβά. Πέταξε το όπλο ενώ ήταν με το εθνικό στρατό. Ναι, το πέταξε γιατί ήταν γάμος. Ήταν Εγγλές γιατί πήγα στο γράμμα. Είδα που τους είχαν σφαγεί, πόντι και πιντική όλη τέρμα. Πήγανε σε ένα σημείο που ήταν τα μυδράνια. Οι αντάρτες απάνω και όλοι. Δεν γλίτωνε κανένα, τι το κουρούνια. Σαν γουρούνια τους φάξαν όλοι. 17.000 ακούω. Ταν, ταν. Και γελούσαν οι Εγγλές από κάτω. Σφαγή. Πόντι και πιντική όλη ήταν ένας πολεμπολίτης. Οι Άγγλοι σφάξαν κομμουνιστές. Εκεί που τους πήγανε στο γράμμο στην Αμούδα ήταν σφαγείο. Τα πολυβολία που έπαιγε τα είδα που τα είχαν οι αντάρτες δεν παίρναγε ούτε κουνούπι. Κουνούπι. Ο Τερίτα.